Μετά την τοποθέτηση των τριών υποψηφίων, περνάμε στη στιγμή της ανακοίνωσης της απόφασης του τηλεοπτικού κοινού. Ο παίκτης που αποχωρεί απόψε από το Survivor All Star. Είναι ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Το περίμενα. Σας τα έλεγα, ρε. Εσύ συνέχισε να πάω. Γιώργο, πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή? Τι να σου πω, ανάμεικτα τα συναισθήματα, όπως είπα και πριν. Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά γιατί θα πάω στους γονείς μου. Στους άνθρωπους που αγαπάω, στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Νιώθω και χαρά και λύπη. Λείπει λίγο που θα αφήσει αυτόν τον μούργο εδώ πέρα να σφίξει τα δόντια, γιατί είναι αγρίμη, μαχήμη και τον πιστεύω πάρα πολύ. Όλη την ομάδα και αυτόν τον Μάριο, τον Πρίαμο, τον τρελό μας, και τη Σταυρούλα και τη Στέλλα και τον Ηλία. Γιατί πραγματικά εδώ πέρα αυτό που είχα πει και στη μητέρα μου όταν είχε έρθει. Αυτή είναι η προσωρινή μου οικογένεια. Με τα καλά της, με τα κακά της, με τους τσακωσμούς μας. Γιατί σε μια οικογένεια, ειδικά στην ελληνική, λίγο τσακωμό το ρίχνουμε. Μπορώ να πω ότι φεύγω με το κεφάλι ψηλά, φεύγω μόνο με θετικές σκέψεις. Δεν κρατάω κανένα ίχνος έτσι, αρνητισμού, κακίες, τσακωμών, τίποτα. Ήταν ένα παιχνίδι, σαφώς και όλοι προσπαθούμε να το παίξουμε όμορφα και ωραία. Άρα, τι να σου πω, νιώθω και μια, θα έλεγα, ανακούφιση. Απλά μπορώ να πω ότι η ζωή είναι έξω, οι αληθινές μαχητές είναι αυτοί εκεί έξω. Εδώ ότι είναι ένα προσωρινό παιχνίδι, μια κατάσταση δύσκολη εννοείται, γιατί δεν είναι εύκολο παιχνίδι το Survivor. Αυτά, δεν ξέρω. Γιώργο, αν και θεωρώ ότι μπορώ να υποθέσω την απάντησή σου, οφείλω να σε ρωτήσω, ποιον θα ήθελες να δεις νικητή του Survivor All Star? Έχω και μια φατσούλα που έχω φτιάξει που όταν ήμουνα στην μπλε ομάδα, περίμενα, όταν δεν έχει γίνει μίξη και δεν είχε έρθει αυτός ο τύπος, πέρναγα λίγο δύσκολα και είχα αυτή την καρίδα που μίλαγα, κατάλαβες, γιατί ήταν λίγο δύσκολες στιγμές, οπότε θα την δώσω. Αν έχει κάποιες δύσκολες μέρες να πηγαίνει κάποιος σε μια γωνία και να της τα λέει. Εννοείται θα ήθελα ο Νίκος. Κοίτα, σταμάτα εμά. Όλα τα παιδιά αξίζουν εδώ που έχουν έρθει. Ειλικρινά όμως ο Νίκος είναι ένα πολύ καλό παιδί και τον έχω γνωρίσει από... Μην το βλέπετε έτσι, μπορεί να φαίνεται καρύδια απ' έξω, αλλά μέσα είναι πολύ ψυγούλα. Είναι μερικές φορές πώς θα ψυχολογήσει τον άνθρωπο. Μερικές φορές μπορεί να φαίνονται σκληροί, αλλά μέσα να είναι η καρδιά από μαρούλα μπορεί να την κόψεις. Άρα αυτό πιστεύω για αυτόν τον τύπο. Αυτά. Δεν θέλω γιατί μου πέσουν τα ζουμιά και πραγματικά χίλια ευχαριστώ Γιώργο για όλα. Νίκο, απόψε ο κολλητός φίλος, ο Γιώργος, αποχωρεί. Θες να του πεις κάτι πριν αποχωρήσει? Γιώργο, τα έχουμε πει και σε περίπτωση που αποχωρούσα ή εγώ ή ο Γιώργος στην καλύβα για πάνε ενδεχόμενο. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το σημείο σου βγαίνουν τόσα πολλά, τόσες δυσκολίες που έχεις περάσει εδώ μέσα, που σου βγαίνουν από μέσα και φαίνεται πολύ η φόρτιση ότι είναι πολύ δυνατή. Είμαστε κιόλας και πολύ καιρό εδώ μέσα και είναι δύσκολο. Δηλαδή, σχεδόν για όλους μας, 10 μήνες είμαστε στο παιχνίδι, άλλοι 11,
σύνολο μέσα σε λίγα χρόνια και δεν είναι τόσο... Είναι πολύ ψυχοφθόρο. Και όταν φεύγει ένας άνθρωπος που έχετε συζητήσει, σου έχει σταθεί... Ναι, μεν μπορεί να το δεις πάλι σε μία, σε δύο, μάξι σε τρεις εβδομάδες που θα πάμε όλοι μας Ελλάδα, αλλά και πάλι είναι τόσο βαρύ, είναι τόσο έντονο, δεν μπορεί να το καταλάβει σίγουρα ο κόσμος και μπορεί να βλέπει να δακρύζουμε όλοι με κάθε αποχώρηση, αλλά μέσα μας είναι τόσο μεγάλο. Σίγουρα δεν αξίζει να κλαίμε για... θα βρεθούμε έξω, ναι, δεν φεύγουμε για πάντα, ναι. Όλοι μας εδώ έξω υπάρχουν τόσα μεγάλα πράγματα και τώρα κλαίμε επειδή είμαστε συναισθηματικά φορτισμένοι, αλλά δεν αξίζει. Υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι πολύ πιο σημαντικά και πολύ πιο δύσκολα. Γιώργο Ασημακόπουλε, σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου στο Survivor All Star. Μπορείς να αποχαιρετήσεις την ομάδα και να αποχωρήσεις. Καλή συνέχεια. Θέλω μια χάρη. Το 1-2-3 Γιώργος και μαχητές. Σας το λέω. Το θέλω για μετά. Πάμε. Πάμε. Έτσι ρε παιδιά. 1-2-3 Γιώργος! 1-2-3 μαχητές! Έλα ρε παιδιά. Άντε, κάνε υπομονή. Πάρα πολύ. Το πάγκο και από αυτά είσαι. Ο Ασημακόπουλος, το κατάφερε ο Ασημακόπουλος.